Πραγματικά δεν θα υπήρχε λόγος να πάρω το χρόνο της δευτερολογίας, γιατί έχουμε εξαντλητικά τοποθετηθεί και στις επιτροπές και στην αρχική, την πρωινή τοποθέτηση. Με προκάλεσε όμως η τοποθέτηση του Υφυπουργού και τα αλληλοσυγχαρήκια με τους βουλευτές, ιδιαίτερα των προβληματικών περιοχών της πιλωτικής κτηματογράφησης, μεταξύ των οποίων ένταξε και την περιοχή της Λέσβου, για τη Μυτιλήνη, Γέρα, Επμόρια, τις περιοχές που είναι προβληματικές. Και λέω, ή κάτι δεν έχω καταλάβει εγώ, ή περιμένω να μας ανακοινώσετε πώς λύθηκαν τελικά αυτά τα προβλήματα, για τα οποία αλληλοσυγχαίρεστε για τη μεγάλη επιτυχία και συζήτηση. Για λάθη που ξεπερνούν το 90% σας ακούω. Για λάθη που ξεπερνούν το 90% των σχεδίων. Για κτηματογράφηση, για ακίνητα που δεν αποτυπώνονται, δεν συναντιούνται, να το πω καν πουθενά, τα όρια της κτηματογράφησης με τα πραγματικά όρια των ακινήτων. Πότε αυτά λοιπόν θα ολοκληρωθούν, με τι κόστος, σε τι χρόνο, για διαδικασίες που, επειδή άκουσα και άλλους ξεχασιάριδες βουλευτές που αναφέρθηκαν, για παράδειγμα και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στα προβλήματα το 2011-2012, γιατί μιλάμε για προβλήματα 15 ετίας τουλάχιστον, δεν είπαν ποιος ήταν κυβέρνηση όταν παραλάμβαναν αυτές τις προβληματικές, την προβληματική κτηματογράφηση, για την οποία βεβαίως το έργο προπολού παραδόθηκε, ελέγχθηκε, υποτίθεται και εξοφλήθηκε. Δεν είπαν ποιοι ήταν κυβερνήσεις για το γεγονό, την περίοδο που δεν απαντήθηκαν το 2011-2012 οι ενστάσεις των κατοίκων που μπήκαν στη διαδικασία να ζητήσουν να καταγραφούν τα κινητά τους. Δεν απαντήθηκε ποιος ήταν κυβέρνηση το 2015 που δεν συμπεριλήφθηκε όπως είχε δεσμευτεί και η τότε πολιτική ηγεσία στην επανακτηματογράφηση η περιοχή. Και τώρα περιμένουμε να δούμε πώς πραγματικά και αν θα λυθεί αυτό το πρόβλημα σε τέτοιας μεγάλης έκτασης προβληματική, γιατί ξέρετε, συγχαρείτε, ακούσαμε και λίγους μήνες πριν που είχε έρθει η προηγούμενη, νομίζω ήταν η προηγούμενη πολιτική, λίγο διάστημα πριν, ο προκάτοχός σας υπουργός, και από τα 5,5 και 5,5 χιλιάδες ακίνητα έχουν μέχρι σήμερα διορθωθεί τα 200 και ούτε. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή κρατάμε την επιφύλαξή μας για τον τρόπο με τον οποίο πάτε με όλες αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμότητες που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, να προχωρήσετε την ολοκλήρωσή του και το πέρασμα στη φάση του εν λειτουργία κτηματολογίου, και δεν επανέρχομαι σε αυτά. Και βεβαίως, από αυτή την άποψη και ορισμένες θετικές ρυθμίσεις, τις οποίες ναι, αναγνωρίζουμε και θα ψηφίσουμε, για παράδειγμα το άρθρο 16 κλπ. Θεωρούμε ότι μένουν κενό σε μια συνολικά προβληματική διαδικασία. Όπως και για παράδειγμα, και οφείλω να το πω γιατί δεν πρόλαβα στην πρωινή μου τοποθέτηση, το άρθρο 15, όπου σωστά λύνεται, για παράδειγμα, η περίπτωση της περιοχής της Λαβριωτικής, που ήταν μια περίπτωση που για χρόνια ταλανίζει τους κατοίκους και ιδιοκτήτες εκεί. Όμως, επειδή βεβαίως το άρθρο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά συνολικά περίπτωση της αποδοχής αντιρρήσεων, εμείς με δεδομένο ότι η αποδοχή των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες με βάση το ρυθμό εξέτασης μπορεί να φτάσει και τα 10 χρόνια λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης των υπηρεσιών και των τραγικών λαθών που και εκεί οι μελετητικές εταιρείες που ανέλαβαν να τους υλοποιήσουν έχουν κάνει. Θεωρούμε ότι υπάρχει εξ αυτού του λόγου, συνεχίζεται η ανασφάλεια
Και βεβαίως υπάρχουν και κενά στις περιπτώσεις των εκτός, στις περιοχές των εκτός κυρωμένων δασικών χαρτών για να υπάρξουν κίνδυνοι για τους απαχωρακτηρισμούς κλπ. Γι' αυτό σε αυτό το άρθρο θα τοποθετηθούμε στο παρόν, παρότι θεωρούμε ότι σωστά λύνονται ορισμένα ζητήματα και ξαναλέω και για την περιοχή της Λευρεωτικής και για άλλες περιοχές που ταλαιπωρούνται, όμως κρατούμε την επιφύλαξή μας, γιατί ο χρόνος εξέτασης των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών είναι πραγματικά τεράστιος. Η κατάσταση και στην περίπτωση των δασικών χαρτών, όπως και στην κτηματογράφηση, απέχει πάρα πολύ από την πραγματική εικόνα και έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα και ασυμφωνίες. Και από αυτή την άποψη δεν θεωρούμε ότι μπορεί πραγματικά να λυθούν έγκαιρα και σωστά τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά νομίζουμε ότι θα διονύζεται η αβεβαιότητα που και σήμερα υπάρχει.